Το σημαντικό όμως είναι άλλο για τον ΕΛΓΑ. Είχαμε και χτες χαλαζοπτώσεις σε πολλές περιοχές. Στην Τρίπολη, ας πούμε, είχε. Στην Τρίπολη, στη Λακωνία, είχαμε αρκετές ζημιές. Ο ΕΛΓΑ με κάθε τρόπο θα διατηρήσει το δημόσιο χαρακτήρα του με αλληλέγγυο σύστημα. Γι' αυτό να είμαστε κάθετοι. Έχει ένα κανονισμό, ο οποίος είναι, αν θέλετε, παλιάς λογικής. Είναι ξεπερασμένος πλέον. Έχουν αλλάξει και οι καιρικές συνθήκες και τα δεδομένα των καλλιεργειών, νέες καλλιέργειες. Οπότε οφείλουμε να εξυγχρονίσουμε τον κανονισμό. Ωστόσο, ο κανονισμός θα εξυγχρονιστεί, θα γίνει ένας πιο σύγχρονος οργανισμός, διατηρώντας το δημόσιο και αλληλέγγυο χαρακτήρα του.